Και επιβεβαιώσει ότι είναι καλή η οικογένεια και καλό το παιδί είναι. Είναι λίγο ανησυχητικό γενικώς για την κοινωνία και τους ρυθμούς και τον τρόπο που έχει πάρει. Μπροστά σε ένα πρόσμενο περιστατικό βρέθηκαν αυτόπτες μάρτυρες στην περιοχή του Τιμίου Σταυρού στην Καβάλα, όταν είδαν ένα νεαρό άνδρα να τραβάει μαχαίρι και να τραυματίζει στο λαιμό και στο χέρι έναν 26χρονο. Ο νεαρός αμέσως μετά το συμβάν τράπηκε σε φυγή και σύμφωνα με τον κόσμο που παρακολουθούσε εμβρόντιτο στο συμβάν, χάθηκε προς την οδό Τζαβέλα. Το περιστατικό σημειώθηκε 50 περίπου μέτρα κάτω από την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρουν όσοι μίλησαν με τον 26χρονο, οι δύο άνδρες μιλούσαν για ένα προσωπικό θέμα όταν ο νεαρός ξαφνικά έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Καβάλας, ενώ στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία, οι άνδρες τις οποίες έψαχναν στην περιοχή για τον εντοπισμό του νεαρού. Επαγγελματίες της περιοχής δηλώνουν αναστατωμένοι με το συμβάν. Είναι λίγο ανησυχητικό γενικώς για την κοινωνία και τους ρυθμούς και τον τρόπο που έχει πάρει. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω και λεπτομέρειες. Πάντως είναι πράγματα τα οποία δεν είναι καλά, συμβαίνουν όχι συχνά, αλλά είναι όσο να είναι αναστατώνουν όλους τους περίοικους. Στην περιοχή κυκλοφορούν συχνά παιδιά μικρής ηλικίας, ενώ πλησίων του σημείου υπάρχουν δύο σχολικά κτίρια. Παιδιά, υπάρχουν σχολεία στην περιοχή, έγινε σε ώρα η οποία ήταν και τα καταστήματα ανοιχτά. Κακό, πολύ κακό. Η περισσότερη αστυνόμευση δεν αποτελεί λύση για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής. Ένα περιστατικό το οποίο είναι και τυχαίο μπορεί να χαρακτηρίσει μια ολόκληρη περιοχή, πάντως δεν βοηθάει και στη φήμη. Τι θα ζητούσατε από το Δήμο, ίσως περισσότερη αστυνόμευση ή δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα? Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα από το Δήμο με αστυνόμευση. Γενικώς η αστυνόμευση καλό θα ήταν να είναι περισσότερη, αλλά τέτοια περιστατικά όσο και αστυνομία να έχεις, πάντα θα συμβαίνουν. Ως ένας ήσυχος νεαρός που δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ, παρουσιάζεται το 26χρονο θύμα του περιστατικού. Ο νεαρός ζει με την οικογένειά του στον Τίμιο Σταυρό, κυκλοφορεί καθημερινά στην περιοχή, ενώ επαγγελματίες κάνουν λόγο για μια ήρεμη οικογένεια. Το 26χρονο θύμα ζει εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή του Τιμίου Σταυρού μαζί με την οικογένειά του, δηλαδή τη μητέρα του και τον πατέρα του. Επιχειρηματίες αλλά και κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ήσυχο παιδί. Μάλιστα, ο κύριος Θεόφιλος διαθέτει κατάστημα με οπωρολαχανικά απέναντι από την εκκλησία. Ο ίδιος έρχεται σε επαφή με την οικογένεια του 26χρονου θύματος, καθώς είναι συχνή του πελάτες. Δεν ξέρω που δουλεύει τώρα. Νομίζω τέλειωσε στρατιωτικό και ήταν, δεν ξέρω αν είναι φοιτητής, νομίζω είναι ακόμα. Πιθανό να είναι φοιτητής ακόμα. Τώρα κάποια δουλειά συγκεκριμένη δεν ξέρω. Ο ίδιος και εγγραφεί το προφίλ μιας απλής και ήσυχης οικογένειας. Η οικογένεια εδώ έρχεται, ψωνίζει, κάνει? Με τη μητέρα του είναι πελάτησά μου, ναι. Ήσυχοι άνθρωποι. Ναι, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους στην ηλικία μου περίπου. Αλλά θέλω να σας πω, δεν υπάρχει πρόβλημα από την οικογένεια εδώ.